place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Ένα βιντεάκι vlog μετά από 3 εβδομάδες περίπου, ναι, 3 εβδομάδες. Είπα να έχουμε έτσι και ένα βλογκάκι, μα δεν έχω και να σας δείξω και κάτι τώρα, είναι αλήθεια, γιατί την καθαριότητα δεν ξέρω πώς θα την κάνουμε ρε παιδιά. Χθες ας πούμε είχε 30 βαθμούς, οπότε για να στρώσουμε πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω και πώς πάει η κατάσταση με τον καιρό. Δεν έχω κοιτάξει. Για να δω. Δεν έχω σήμα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα βιντεάκια της καθαριότητας και πάνω απ' όλα ελπίζω να σας έκανα να βρείτε τη δύναμη και το κουράγιο να ξεκινήσετε κι εσείς έτσι αυτή τη φθινοπορεινή, αυτό το φθινοπορεινό το καθάρισμα που κάνουμε τέλος πάντων κάθε χρόνο στα σπίτια μας. Τι έχει το πρόγραμμα για σήμερα? Το πρόγραμμα για σήμερα έχει... Βασικά τώρα έχω μια πρωινή δουλειά και μετά θα φύγω από εδώ και θα πάω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που με καλέσανε να πάω να μιλήσω. Εκεί την εκπομπή αυτή την έχει ο ανιψιός μου μαζί με κάποια άλλα παιδιά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και με κάλεσε έτσι να πάμε να μιλήσουμε για το YouTube και πώς ξεκίνησα και διάφορα τέτοια πράγματα, αν έχω καταλάβει και σωστά. Και θα πάω εκεί, έχω λίγο άγχος, δεν θα σας πω ψέματα. Γιατί όσο να είναι αυτό το live είναι λίγο διαφορετικό από ότι είναι αυτό που κάνω εδώ. Και έτσι λίγο έχω αγχωθεί για το πώς θα τα πάω, τι ερωτήσεις θα μου κάνουν, ξέρετε είμαι σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχω ξαναζήσει πάλι την εμπειρία του ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια που για μια εβδομάδα πήγαινα στο MAD για να κάνουμε έτσι, που κάναμε μαζί με μια άλλη κοπέλα έτσι μια εκπομπή. Μέσα στο vlog μας νομίζω ήταν, σε κάποιο vlog μας, δεν θυμάμαι, το 18 το vlog μας ίσως. Νομίζω το 18 το vlog μας, χωρίς να είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Και έτσι χαίρομαι που θα ξαναζήσω αυτή την εμπειρία γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτά, πάω να τελειώσω με την πρωινή μου τη δουλειά για να φύγω και να φτάσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται στην εκπομπή για να προετοιμαστώ ψυχολογικά περισσότερο. Άρχισε να απολογηθεί και στον εισαγγελέα, σύμφωνα με κάποιον. Ο ανιψιός μου είναι αυτός. Του λέω και θα μην έρθω στο σταθμό εκεί και με πιστίτσα ή καναθιά ή κανένα αυτό. Του λέω κομψά πράγματα. Εντάξει, καλή μου. Ακούω την εκπομπή τώρα σου πηγαίνω. Τελείωσα την πρωινή μου τη δουλειά, έχουν αρχίσει την εκπομπή. Θα πάω στο. Είναι 2 ώρες η εκπομπή, θα πάω. Δεύτερη ώρα κάπως τα βγούμε τώρα, δεν ξέρω γιατί έχει πάει ήδη 11 και 20 γιατί έχει κίνηση. Αλλά αυτά, τι ωραία, πάρα πολύ χαίρομαι που θα δω και τον ανιψιό μου έτσι, γιατί τον ακούω τις Παρασκευές που έχει την εκπομπή, αλλά δεν έχει τύχει να πάω. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης, η Τόνια και ο Χάρης, είπαμε, Άρης. Εδώ, θα βάλω και ακουστικά. Ναι. Wow, τι ωραία. Εδώ, όχι τίποτα άλλο τώρα. Εσείς εδώ στο YouTube δεν θα μπορείτε να με ακούσετε γιατί θα έχει γίνει, θα έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όσοι είσαστε στο Instagram, θα σας έχω ενημερώσει. Θα ακούσετε λίγα πράγματα από εδώ. Ναι, δεν έχω ιδέα. Τους λέμε με ρωτήσουν πολιτικά γιατί δεν έχω ιδέα. Θα βάλουμε και πάμε στο ελληνικό ή στο μαθηματικό. Ελληνικό, καλέ. Εντάξει, είπαμε 23 είμαι. Εγώ ρωτάω. Λέγατε. Θα μπεις εσύ, εγώ. Εσύ, είπαμε δεν. Όταν λέμε τελείως, τελείως τα πολιτικά και θα πάμε στα social media. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν τα social media. Θα το προσπαθήσω. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν σου αρέσουν τα social media δηλαδή. Δεν είμαι πολύ ενεργός. Εγώ όμως βλέπω έχεις και Facebook, έχεις και Instagram. Πάμε λοιπόν όμως, έχουμε στην παρέα μας μια νομίζω που ξέρει πολύ καλύτερα και από μένα και από σένα τα social media και να τα χειρίζεται και τι γίνεται μέσα στον χώρο τα social media. Ασχολείται λοιπόν με το YouTube ή αλλιώς όπως το λένε είναι YouTuber, influencer στο Instagram. Είναι η Μαρινέλη, την οποία ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κρατάω το λόγο μου και τη δέσμευσή μου ότι δεν θα σε ρωτήσουμε πολιτικά. Έτσι, είναι, ήταν όρος μου για να έρθω. Έτσι. Ήμουνα με το γιο μου, έχω και ένα αγοράκι που είναι, θα γίνει 5 χρονών το Δεκέμβρη. Στα τζα...
σε ένα παιχνιδάδικο. Sorry. Και ήταν δύο κοπέλες, όχι μικρής ηλικίας, ήταν γύρω στα 45. Και υπήρξε έτσι μια συνομιλία μεταξύ τους, η οποία με φέρε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί με είχαν πάρει λίγο από πίσω, λίγο κάπως βάζαν το χέρι μπροστά και φαινόταν ότι δεν ήταν και πολύ ωραία η συζήτηση που γινόταν μεταξύ τους. Και πραγματικά νιώσα πάρα πολύ άβολα. Ήταν η μοναδική στιγμή που κάποιον πέτυχα, αλλά τις περισσότερες φορές, και τώρα στα Γιάννενα καλή ώρα που μιλάγατε και με Γιάννενα, που βρέθηκα το καλοκαίρι και πέτυχα κάποιες κοπέλες, κάναμε φοβερές συζητήσεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Ένας άσχετος του διαδικτύου, το social media, σε μια expert σχετική. Τώρα δεν είναι πολιτικού περιεχομένου, γιατί το σχετήκαμε. Εγώ είμαι ο άσχετος. Είναι όμως κοινωνικού. Όπως είπαμε, υπήρχαν ως μια πιο συνειδητοποιημένη ενήλικη που μπαίνει στο διαδίκτυο. Υπήρχαν φορές που λόγια, καταστάσεις χαράχτηκαν. Μες στο μυαλό, μες στις σκέψεις, επηρέασαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Και έχουμε δει ότι τα νέα παιδιά πλέον και σε περιπτώσεις εκφοβισμού ανεβάζουν social media και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από συνομήλικους. Πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό ένα παιδί όταν επηρεάζει τόσο έντονα ενήλικα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το βλέπω και σε σχόλια που μπορεί να έχω λάβει, ειδικά στο TikTok, παιδιά. Είναι η κατάσταση φοβερή. Χαίρομαι που δεν έχεις TikTok, να ξέρεις. Από τη μία, μαθαίνω πράγματα από το TikTok και εγώ. Αλλά από την άλλη, μου έχει ξυπνήσει κάποιες φοβίες, τις οποίες δεν είχα πριν από το TikTok. Γιατί η πληροφορία είναι πάρα πολύ έντονη. Κάνεις scroll και πραγματικά η πληροφορία που μπαίνει μέσα στο μυαλό είναι τόσο πολύ που. Όσο να είναι, θα επηρεαστείς, θες δεν θες. Έχω μια ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχει κάποια στιγμή, ας πούμε, υπήρξε στιγμή που θέλεις να πεις κάτι, κοινωνικό θέμα, να συζητήσεις κάτι, να πεις την άποψή σου. Και να το σκέφτηκες δεύτερη, τρίτη φορά, γιατί λες, μπορεί και να σχολιαστεί, μπορεί και να βγω εγώ, ας πούμε, αυτό και εκείνο. Μου έκανες την πιο τέλεια ερώτηση. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Είναι άπειρες οι φορές που έχω συζητήσει πράγματα μπροστά στη κάμερα, είτε αυτή είναι η κάμερα του Instagram είτε του YouTube. Και δεν έχει ανέβει το περιεχόμενο ποτέ, γιατί φοβήθηκα ότι κάποιος μπορεί να το πάρει λίγο διαφορετικά και να μην καταλάβει βασικά τον τρόπο που θέλω να το πω και να με παρεξηγήσουν. Άπειρες φορές, άπειρα βίντεο. Έχω κάτσει μπροστά από την κάμερα αμέτρητες ώρες να μιλάω για κάποιο κοινωνικό θέμα και μετά να το μετανιώσω, γιατί στην ουσία εγώ θέλω στο κοινό μου να προσφέρω μια ευχάριστη ώρα της ημέρας, δηλαδή να ανοίξουν το YouTube, τη σελίδα μου, και να περάσουν ωραία και να μην ακούσουν αυτά τα τραγικά τα γεγονότα. Βέβαια, από την άλλη, λες, γιατί να μην αναφερθώ και σε αυτά και να πω και εγώ την άποψή μου και τη γνώμη μου. Αλλά δυσκολεύομαι κάποιες φορές και δεν ανεβαίνει ποτέ. Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σε αφήσουμε. Okay. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η συζήτηση. Τελειώνει και ο δικός μας ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ο Άρης Δεσμεύση και για αυτό. Ευχαριστώ και που δεν είχαμε πολιτικές ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και φεύγω σφαίρα να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο από το σχολείο. Και δεν ξέρω πώς θα σας φανεί η εκπομπή, γιατί έμαθα ότι την ανεβάζω στο Spotify. Οπότε, παιδιά, θα σας τη βάλω από κάτω με link. Όποιος δεν την έχει ακούσει και θέλει να πάει να ακούσει. Εγώ έχω βγει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ωραία ήταν, δεν ξέρω, επειδή είχα πάρα πολύ άγχος, δεν ξέρω αν απάντησε στο 100% τις ερωτήσεις που μου έκαναν τα παιδιά. Πάντως η ερώτηση που μου έκανε η κοπέλα ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ χάρηκα που μου την έκανε, γιατί είναι κάτι το οποίο σας έχω αναφέρει και εδώ πολλές φορές, έτσι, ότι σε πολλά μου βίντεο έχω πάει να θίξω έτσι κάποια κοινωνικά θέματα και δεν το έχω κάνει επειδή δεν θέλω κάποιος να πάρει τα λεγόμενά μου λάθος και να καταλάβουν κάτι λάθος. Και δεύτερο, αυτό που για τον λόγο τον οποίο δεν έτσι αναφέρομαι σε πολλά κοινωνικά θέματα είναι το ότι προσπαθώ, όπως ξέρετε, έλα καλή μου, να κρατάω έτσι μια πιο θετική άποψη και μια πιο θετική στάση μάλλον, και να σας κάνω να περνάτε καλά και να περνάτε ωραία και να ξεχνιέστε από την καθημερινότητα. Τώρα αν τα ακούμε όλα αυτά που τα ακούμε στις ειδήσεις και τα ακούτε και από τη Μαρινέλη, δηλαδή κάπου λέω ότι καταλάβατε τι γίνεται, οπότε εγώ πολλές φορές μπορώ να σχολιάζω κάτι. Σε 500 και... μέτρα, στρίψτε αριστερά. Εντάξει. Πολλές φορές λοιπόν εγώ μπορώ να σχολιάζω και να λέω κάτι, αλλά να το κόβω στο μοντάζ, γιατί λέω ότι εντάξει, γιατί φτάνει, τα ακούμε στις ειδήσεις, τα ακούμε από εδώ, τα ακούμε από εκεί. Εδώ είμαστε για κάτι διαφορετικό. Έχω επιστρέψει στο σπίτι, πήρα και τον Αλέξανδρο από το σχολείο, γυρίσαμε όλα καλά και θέλω να σας πω κάτι τώρα. Λοιπόν, ακούστε εδώ να δείτε. Είχα χάσει εδώ και πολλά χρόνια ένα στικάκι, το οποίο ήταν οι φωτογραφίες που είχαμε πάει ταξίδι του Μέλιτο στη Νέα Υόρκη με τον Κανάκη.
Και πήρα αργότερα και ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο για να περάσω και όλα μας τα αρχεία, φωτογραφίες και τα σχετικά, για να μην χάσω και τίποτα άλλο. Και μετά συνειδητοποίησα ότι το στικάκι που μου είχαν δώσει για τις φωτογραφίες της βάφτισης του Αλέξανδρου δεν άνοιγε, δεν φαινόταν τίποτα, ήταν σαν να μην υπάρχει μέσα τίποτα, κενό. Και έφαγα μια στενοχωρία απίστευτη, δηλαδή δεν το πιστεύω ότι έχασα του παιδιού τις φωτογραφίες. Για καλή μου τύχη, τα παιδιά που είχαμε συνεργαστεί τότε και είχαμε κάνει τη φωτογράφηση και στο γάμο μας, αλλά και στη βάφτιση του μικρού, είχαν κρατήσει ένα αρχείο. Και είχαν κρατήσει αρχείο και είχαν τις φωτογραφίες, οπότε μου τις δώσανε. Και μετά το μόνο που είχε μείνει ήταν το ταξίδι από τη Νέα Υόρκη, το οποίο δεν έβρισκα το στικάκι και λέω: OK, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μάζεψα ό,τι φωτογραφίες είχα, κάποιες Polaroid φωτογραφίες που είχαμε βγάλει εκεί, κάποιες που είχαμε στα κινητά μας, κάποιες που είχα ανεβάσει εγώ στο Instagram. Μάζεψα κάποιες λίγες, τουλάχιστον να τις έχουμε για ενθυμίο αυτές τις λίγες. Και τώρα αυτές τις μέρες που έκανα αυτό το γενικό και όλα αυτά, το στικάκι βρέθηκε, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν, εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Δηλαδή το ταξίδι στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη που έχουμε κάνει, γιατί στο Παρίσι μου είχε κάνει πρώτα σιγά μου και μετά στη Νέα Υόρκη πήγαμε για ταξίδι του μέλητος, ήταν από τα πιο αγαπημένα, τα πιο σημαντικά, πώς να το πω, καταλάβατε, τέλος πάντων. Και χθες ανέβασα στο Instagram, λέω κάτσε να ανεβάσω, μέσα στη χαρά μου ανέβασα ένα post με τις φωτογραφίες, με κάποιες από τις φωτογραφίες, και ανέβασα και έγραφα ότι από κάτω δεν το πιστεύω ότι το στικάκι αυτό βρέθηκε. Και θυμήθηκα ότι στη Νέα Υόρκη το μαλλί μου ήταν, όπα, τόσο κοντούλι. Το θυμάστε καθόλου που ήμουν έτσι, καθίστε πολύ, φαίνεται να, και εδώ λίγο. Καλά, δεν φαίνεται. Εδώ φαίνεται πιο πολύ. Να δείτε. Και από χθες που το έχω δει και βρήκα το στικάκι και έβλεπα τις φωτογραφίες, γιατί σε όλες ήμουνα με το μάκρος εκεί, κάτι με έχει πιάσει τώρα να πάω να το κόψω πάλι εδώ, δηλαδή να φύγει όλο αυτό το κομμάτι. Και ενώ χθες το βράδυ όλη τη μέρα το σκεφτόμουν και λέγω: Όχι, άστο το μετανιώσω, όχι, έλα, πάμε κόφτα, δεν πειράζει, μια αλλαγή είναι, σιγά μαλλιά είναι, θα μακρύνουνε. Σήμερα το πρωί ξύπνησα αποφασισμένη και λέω: Πάω να τα κόψω. Και παίρνω τηλέφωνο στο κομμωτήριο ενός φίλου μου, που ξέρω ότι κουρεύει πάρα πολύ ωραία. Έχω χρόνια να πάω να με κουρέψει, αλλά ξέρω ότι κουρεύει απίθανα. Και λέω: Αυτό το κούρεμα πρέπει να το κάνω εκεί, για να είμαι και σίγουρη. Και παίρνω και μου λένε: Θα λείπει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, από τη μεθεπόμενη. Και λέω: Τώρα που ήμουν ζεστή, και λέω: Έλα, πάμε να τα κόψω. Ξαφνικά δεν είναι τέτοιο, δεν θα είναι εκεί. Και κρίμα τώρα, λίγο κάπως έτσι ξενέρωσε, γιατί το είχα πάρει απόφαση και λέω: Έλα, τώρα που είμαι στη βράση, γιατί μετά θα το μετανιώσω. Και φοβάμαι ότι μέχρι τις 22 του μήνα που θα ξαναεπιστρέψει στο κομμωτήριο, όπως μου είπανε, το έχω μετανιώσει. Όπως θα έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στην επόμενη ημέρα αυτού εδώ του vlog. Είμαι έτσι λίγο περίεργα συναισθηματικά φορτισμένη τώρα για κάτι που έγινε. Ετοιμάζομαι το μεταξύ, παιδιά, να πάω να πάρω καρέκλα για το γραφείο. Το πήρα απόφαση γιατί λέω: Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Και ετοιμάζομαι να πάμε, ελπίζω να τη βρω αυτή που θέλω. Και έχω δει έναν έτοιμο παράδοτη και να την πάρω. Λοιπόν, ακούστε, δεν βλέπετε τι έγινε τώρα. Τώρα το πρωί άνοιξα ένα βίντεο του... Βασικά, πριν ένα μήνα, συνέβαινε έτσι κάτι στη ζωή μου πάρα πολύ έντονο και πολύ στρεσογόνο και προσευχήθηκα, τέλος πάντων, στην Παναγία και είπα ότι αν όλα πάνε καλά, Παναγία μου, θα έρθω στην Παναγία της Τίνου να ανάψω ένα κεράκι και να προσκυνήσω και τα σχετικά. Και μου στείλε, ρε παιδιά, μια κοπέλα τώρα ένα μήνυμα στο Instagram και μου λέει: Μαρινέλη, είδα το βιντεάκι της καθαριότητας και αυτά και θέλω να ξέρεις, μου λέει, ότι είμαι στην Τίνο και πήγα στην Παναγία, μου λέει, και ένιωσα ότι πρέπει να σου ανάψω ένα κεράκι και σου ανάψα κεράκι. Και με πιάσανε κάτι κλάματα, παιδιά. Τι να σας πω, δηλαδή... Είναι απίστευτο. Το πώς... Δεν ξέρω πώς έγινε και συνδεθήκαμε με αυτή την κοπέλα, ίσως είναι και... Μια κοπέλα που με παρακολουθεί χρόνια και δεν ξέρω, κατάλαβε και λέει: Ας ανάψω. Δεν ξέρω πώς. Αλλά ανατρίχιασα μόλις μου το είπε. Δεν είχα λόγια. Και να της πω ευχαριστώ που η κοπέλα, χωρίς να με ξέρει προσωπικά, μπήκε στη διαδικασία να μου ανάψει ένα κερί. Και μου έκανε έτσι τόσο πολύ αίσθηση, γιατί πραγματικά σας το λέω. Πριν, μέσα στον προηγούμενο μήνα, προσευχήθηκα και είπα: Παναγία μου, σε παρακολουθήσε με. Και
με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω να ανάψω ένα κερί και να προσκυνήσω και πολύ με... Έτσι με άγγιξε αυτό που έγινε τώρα. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να το βάλω στο πρόγραμμα. Να πάω. Είναι που έχω ένα θέμα με τα πλοία εγώ. Αυτό είναι το μοναδικό που με κρατάει. Αλλιώς αν μπορούσα με αμάξι έχω φύγει ήδη. Με τα πλοία έχω έτσι δει. Ζορίζομαι να μπαίνω σε πλοία. Θέλω ο Αλέξανδρος να ακούει την ταπαντούπα. Είναι που δίνει πόνο μέσα. Κάτι φτιάχνει. Ποιος ξέρει τι χαλάει. Κοιτάξτε μόνο να δω. Μην έχει ανέβει πάλι. Γιατί μου κάνει κάτι κουλά. Και μου σκαρφαλώνει σε ένα σημείο συνέχεια τώρα. Περιμένετε. Ναι. Δείτε. Τι έπαθες αγαπούλη μου, ε? Γιατί σε έτσι τρόμαξες? Σε τρόμαξε η μαμά. Αγάπη μου, δεν έχουμε πει ότι καλό είναι να μην ανεβαίνουμε εκεί πάνω. Είναι καινούργια ιστορία αυτή τώρα τελευταία. Έχει ξεκινήσει και δεν είχα καταλάβει στην αρχή τι γίνεται. Και όχι τίποτα άλλο, μου έλεγε στο προηγούμενο μου βίντεο, στο πάρα προηγούμενο μου βίντεο, είδε μια κοπέλα ότι έχουμε ακόμα στην κουζίνα το προστατευτικό καγκελάκι και ήταν σε φάση ότι και καλά το παιδί σου έχει μεγαλώσει, μήπως πρέπει να το βγάλεις. Είχε βάλει και τη φατσούλα αυτή με τη σταγόνα εδώ και καλά τύπου γκάφα, δεν ξέρω. Και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί βλέπετε ότι ό,τι ηλικίες και αν είναι τα παιδιά εδώ, ακούμε για τα 16χρονα και τα μεγαλύτερα. Και προχθές επίσης, γιατί της εξήγησα τις κοπέλες πρώτον ότι ο καθένας προστατεύεται όπως νομίζει και δεύτερον ότι σε οποιαδήποτε ηλικία τα παιδιά μπορούν να σκαρφιστούν, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο. Και σκέφτηκα αυτό το πράγμα το οποίο της είπα, προχθές που είχαμε πάει με μια φίλη μου και τα παιδάκια μας στις Κούνιες. Και περάσαν εκείνη την ώρα κάποια παιδάκια γύρω στα 18 ή 20, κάπου εκεί ήταν ο οδηγός και ο συνοδηγός. Είχαν μία μπεμβέ και τρέχανε στο στενό με χίλια και πήραν έτσι και μία στροφή περίεργη. Δηλαδή, εγώ τρόμαξα ότι μπορεί να μπουν και μέσα στις Κούνιες. Και είναι αυτό που έλεγα ότι κάθε ηλικία έχει και τα δικά της παιδιά. Οπότε, καλό είναι να προσέχουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα προσέξουμε όλα. Τα ατυχήματα γίνονται. Αλλά έτσι ήθελα να το πω, αλλά να και αυτό τώρα εδώ. Πώς σε λένε? Δυνατά πες. Μην κρύβεσαι. Πώς? Έχεις και τόσο ωραίο όνομα. Γιατί είναι μέσα στο φίλο, επειδή λέω κάψα, δεν είναι να ξεκινήσει. Αν δεν ξέρετε να διαλέξει πορτοκάλι, δεν θα διάλεγε εσάς. Α, λέτε. Μπα, για λεμόνι είμαι εγώ, όχι για πορτοκάλι. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω κι εγώ τι λέω. Tell me you're just passing by, drowning in your reasons why. Λουδάκια που πήρα από την Λαϊκή, εννοείται ήλιους, το ρόσο τους προλαβαίνω. Και πήρα και ευκάλυπτο, ο οποίος μυρίζει παιδιά, είναι η πρώτη φορά που παίρνω ευκάλυπτο και μυρίζει. Και είναι εντάξει, εξαιρετικός αυτός ο διακοσμητικός ευκάλυπτος, είναι πανέμορφος. Είχαμε και στο γάμο, όταν παντρεύτηκα στην ορθοδέσμη μου, είχα ζητήσει ευκάλυπτο, είναι εντάξει, πολύ ωραίο. Καλημερούδια για ακόμα μία φορά σε αυτό εδώ το vlog. Λοιπόν, σας άφησα λίγο απότομα το Σάββατο που γυρνούσα το βίντεο. Γιατί? Γιατί γύρισα εγώ στο σπίτι να σας πω τα νέα με την καρέκλα και αυτά, αλλά τι έγινε ρε παιδιά? Την ώρα που ανοίγω την κάμερα και αρχίζω να σας μιλάω, με πιάνει ένα χασμουριτό, μια κόκκωση, ένα πράγμα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το εξηγήσω αυτό το πράγμα και λέω, όχι, θα τους το μεταφέρεις, κλείσε την κάμερα και όταν νιώσεις καλύτερα ξανά. Και σήμερα που έτσι, καλά από χθες είμαι καλύτερα, απλά χθες δεν πρόλαβα,
Είπα να ανοίξω την κάμερα έτσι για να προχωρήσουμε αυτό εδώ το βίντεο. Καρέκλα λοιπόν δεν έχω να σας δείξω γιατί δεν την παρέλαβα, δεν ήταν ετοιμοπαράδοτη. Εγώ νομίζω ότι θα πάω εκεί και θα την πάρω την καρέκλα, με αυτό το πλευρό κοιμόμουνα. Αλλά όχι, πρέπει να θα μου τη φέρουν στο σπίτι τελικά, επειδή είχε δωρεάν μεταφορικά από κάποιο κόστος και πάνω. Λέω φέρτε τη στο σπίτι. Οπότε θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Όμως δεν πήρα αυτή που ήθελα, το χρώμα βασικά που ήθελα. Γιατί είδα ένα δείγμα σε μια άλλη καρέκλα όμως εκεί και δεν ήταν ακριβώς όπως. Το έβλεπα στο e-shop, ήταν έτσι λίγο περίεργο. Πιο διαφορετικό, ωραίο ήταν και αυτό, αλλά δεν, νομίζω δεν θα μου τέριαζε. Και πήρα μία με χρυσά πόδια και γκρι. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι το γκρι αυτήν θα είναι έτσι λίγο. Εντάξει, απλά ξέρετε τι σκέφτηκα, ότι το γκρι πόσο χάλια μπορεί να είναι. Δηλαδή, είτε θα είναι λίγο πιο ανοιχτό, είτε θα είναι λίγο πιο σκούρο, κάπως έτσι. Θα σας τη δείξω τώρα στο επόμενο βίντεο, ή επειδή είναι νωρίς, αν τύχει και έρθει. Μέχρι τέλος του εβδομάδα σας το δείξω. Σήμερα όμως έχω ωραία νέα, το πήρα απόφαση, θα πάω να κουρευτώ και για κάποιο λόγο έτσι έχω στο μυαλό μου ότι θα τα πάρω αρκετά. Χωρίς να είμαι και σίγουρη, γιατί μπορεί να πάω εκεί και να αλλάξω γνώμη. Και καθόμουν αυτές τις μέρες γιατί ήθελα να κλείσω να πάω σε ένα συμμαθητή μου, ο οποίος θυμάμαι ότι κούρευε πάρα πολύ ωραία. Γιατί πήγαινα παλιότερα και κουρευόμουν, αλλά πήρα και επειδή λείπει εκτός Ελλάδας για κάποιο έτσι επαγγελματικό ταξίδι. Είχε μετά τις 22 του μήνα, μου είπανε. Και επειδή ξέρετε εγώ ότι σας έχω ξαναπεί ότι κουρεύομαι στο γέμισμα του φεγγαριού και όχι στο άδειασμα, γιατί μου το είχε πει μια φίλη. Ότι άμα κουρεύεσαι στο γέμισμα, τα μαλλιά μακραίνουν πιο γρήγορα. Και αν σας πω ότι το έχω δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια και το έχω παρατηρήσει και ισχύει. Δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό μου, μην γελάσετε, αλλά αυτό έχω δει. Βρήκα και καλή μου τύχη σήμερα, οπότε θα πάω σήμερα να κουρευτώ. Και καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ποιος έχει ωραίο κούρεμα, ποιον έχω δει με ωραίο κούρεμα. Προσπαθούσα έτσι να σκεφτώ, γιατί δεν γνωρίζω καθόλου. Και θυμήθηκα ότι η Έλενα Υπάκου έχει πολύ ωραία μαλλιά και πολύ ωραίο κούρεμα. Και θα πάω κι εγώ στη Χαρά, στο Χαλάνδρι. Να κουρευτώ, εδώ, θα δείξει, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί μου εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που σας έδειξα και μέσα σε αυτό το βίντεο τέλος πάντων. Πού είναι, την έσβησα, κλασική περίπτωση βλάβης. Θα δούμε. Golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Ooh, let's lose track of time. Darling, stay. Πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι στη φάση που μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το μήκος, που λέω γιατί δεν το έκανα τόσο καιρό, γιατί και τα κόψα αρκετά παιδιά, τα κόψα κάπου τόσο, γιατί ήταν εδώ περίπου κάτω από το στήθος τα μαλλιά μου, κάπου τόσο τα έχω κόψει. Για μένα είναι πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ αυτό το μήκος γιατί το θεωρώ πολύ sick και μου κάνει και χαρά ένα τέλειο χτένισμα αυτό το ίσιο που εδώ κάτω λίγο μπαίνουν προς τα μέσα που το θεωρώ απίστευτα sick και πάρα πολύ μου άρεσε, πολύ τέλειο. Πόσο χαίρομαι όταν έχω τα μαλλιά μου έτσι φρεσκοκουρεμένα. Τι ωραίο μήκος ρε παιδιά, είπατε που δεν τολμάς και λες αχ και πότε θα ξαναμακρύνουνε, δεν πειράζει παιδιά, μαλλιά είναι θα μακρύνουνε. Πολύ τα χαίρομαι έτσι που τα πιάνω τώρα και σε όλη τη διαδρομή έκανα έτσι και ένιωθα αυτό το βάρος που πέφτει από τα φρεσκοκουρεμένα μαλλιά. Καταλάβατε νομίζω τι εννοώ, γιατί εγώ δεν κάνω και φυλάρισμα, τα κόβω αλφαδιά έτσι και εδώ πέρα λίγο τα μπροστά. Λοιπόν, θα σας αφήσω και στοιχεία του κομμωτηρίου. Πήγα στο Χαλάνδρι, στο Lounge 77. Δεν είχα ξαναγνωρίσει τη Χαρά, τη γνώριζα τη Χαρά ότι υπάρχει, το γνώριζα το κομμωτήριο. Και αυτές τις μέρες που έλεγα μέσα στο Σαββατοκύριακο, έλεγα συνέχεια πού θα πάω για κούρεμα, πού θα πάω για κούρεμα. Και θυμήθηκα την Έλενα και τα ωραία της μαλλιά. Λέω στη Χαρά θα πάω για κούρεμα. Της έστειλα και ένα μήνυμα, της λέω σε κουρεύει Χαρά, μου λέει ναι, ωραία, λέω θα πάω εκεί. Ζήτησα και τη Χαρά. Πάρα πολύ ωραία εντύπωση και από την κοπέλα και από το κομμωτήριο. Μπήκα μέσα εδώ μεταξύ και νόμιζα ότι βρίσκομαι σε σπα. Μύριζε κάτι πάρα πολύ ωραία έτσι χαλαρωτικά και δεν ξέρω αν έχουν κάποιο αρωματικό ή αν είναι από τα προϊόντα που χρησιμοποιούν. Μύριζε τέλεια, χαλαρώσα στο λουτήρα. Μου κάναν ωραίο έτσι μασάζ και καθαρισμό στα μαλλιά. Μου άρεσε που μου έλεγε ότι για να καθαρίσει σωστά αυτό το σημείο πρέπει να τα κόψω εδώ, είσαι ok, να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, με ρώταγε ρε παιδί μου και πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σου πω την αλήθεια πήγαινα και για πιο πάνω, αλλά της λέω νιώθω ότι αυτό που σου δείχνω είναι λίγο κοντό. Δεν ξέρω τι λες εσύ και όταν αφήνεις
τον κομμωτή που έχει πείρα, εμπειρία και γνώσεις και αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί σας το έχω ξαναπεί παιδιά, όταν όλος αγαπάει αυτό που κάνει, τελείωσε. Σου κάνει πραγματικά το καλύτερότερο, πάρα πολύ ωραίο, φοβερό, πολύ μου αρέσει αυτό το μήκος. Αυτά, σας είπα ότι θα σας αφήσω από κάτω, δεν θυμάμαι, θα σας αφήσω από κάτω στην περιγραφή τα στοιχεία του κομμωτήριου, αν θέλετε και εσείς να πάτε να δοκιμάσετε, να κουρευτείτε, να πάτε στη χαρά. Καταπληκτική, καταπληκτική, για να σας το λέω εγώ. Ξέρετε με τα μαλλιά που παθαίνω, με πιάνει το κατητής μου. Τι ωραία τώρα, δεν θα σταματήσω να τα κοιτάζω. Τώρα θα τα λαδώσω γρήγορα, επειδή συνέχεια θα κάνω έτσι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Νομίζω πως έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε αυτό το βίντεο. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί σε ένα vlog 4 διαφορετικές μέρες. Νομίζω έχω σπάσει ρεκόρ, παιδιά. Είμαστε στην 4η μέρα, καλά θυμάμαι. Μόλις γύρισα από ένα σούπερ μάρκετ, θα σας κάνω ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul, γιατί σήμερα θα φτιάξω στον Αλέξανδρο γλυκόξινο. Του αρέσει το κινέζικο του Αλέξανδρου, μα ζητάει νούντλς, μα ζητάει τέτοια, οπότε ναι. Κάποιες εκπληξούλες για την Παρασκευή, για τις Παρασκευές βασικά. Αυτά εδώ του αρέσουν πάρα πολύ, τα οποία είναι με ντομάτα, με γεύση ντομάτα. Και τρελαίνεται να τα τρώει στο σχολείο, ντοματίνια που σας έχω πει ότι ο Αλέξανδρος ζει με ντοματίνια. Ψύχατοστ. Και λίγο κρεατάκι για το γλυκόξινο. Αυτά πήρα και ξεκινάω τώρα να το φτιάχνω. Αλλά θα σας αφήσω, παιδιά. Σας το υπόσχομαι, δεν θα πάμε σε 5η μέρα. Εκτός και αν έρθει η καρέκλα μέσα στην εβδομάδα και ξαφνικά ανοίξω την κάμερα και σας τη δείξω. Που δεν νομίζω, γιατί με πήραν χθες τηλέφωνο από το κατάστημα. Εγώ νόμιζα ότι θα μου πούνε ότι αύριο θα έρθει, γιατί μου είπαν θα σας πάρουμε μια μέρα πριν για να την παραλάβετε. Και εκεί που χάρηκα και λέω, α, τι ωραία, αύριο θα μου έρθει καρέκλα για σήμερα, νόμιζα. Μου λένε, χίλια συγγνώμη, αλλά έγινε ένα λάθος με το στόκ στην αποθήκη και η καρέκλα που παραγγείλατε δεν υπάρχει. Και λέω, δεν το πιστεύω, γιατί ήμουν στο κατάστημα, αφού τελικά επέλεξα γκρι χρώμενο, ήθελα το άλλο, το σατουπούρου που ήταν, τελικά πήρα το γκρι, γιατί είδα ότι ήταν έτσι λίγο διαφορετικό, οπότε είπα, άστο, μην έρθει κάτι άλλο και... Δεν μου αρέσει, ενώ το γκρι πόσο χάλια μπορεί να έρθει, πόσο διαφορετικό μάλλον, όχι χάλια, πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι. Άντε να είναι λίγο ανοιχτό, λίγο πιο, θα ταιριάξει, ενώ εκείνο επειδή έχει πιο πολύ έτσι λευκά γκρι μαύρα μέσα το σπίτι, δεν το φοβήθηκα. Και με παίρνουν και μου λένε αυτό και εκεί το μεταξύ όσο προσπαθούσα εγώ να αποφασίσω το χρώμα, προσπαθούσα να αποφασίσω με το αν θέλω με ροδάκια ή σταθερή. Τελικά αποφάσισα σταθερή, με πήρανε, μου είπαν ότι δεν υπάρχει, τους λέω μήπως υπάρχει με τα ροδάκια και μου είπανε ναι. Οπότε όλα για κάποιο λόγο γίνονται νομίζω και θα έχουμε καρέκλα με ροδάκια τελικά. Ελπίζω να μ' αρέσει, γιατί σας είπα σε προηγούμενο βίντεο τους προβληματισμούς μου γι' αυτό. Αυτά, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω. Επίσης, το πρωί που ξύπνησα και είδα τα μαλλιά μου στον καθρέφτη, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μου στείλατε και πάρα πολλά κορίτσια που ξέρετε τη Χαρά και πηγαίνετε στο κομμωτήριό της και μου είπατε τα καλύτερα για τη Χαρά, εντάξει, το φάνηκε κιόλα στο κορίτσι, δεν χρειάστηκε. Αυτή τη μία ώρα που την είδα από κοντά κατάλαβα πόσο καλός άνθρωπος είναι. Οπότε, παιδιά, θα σας βάλω στην περιγραφή τα στοιχεία, άμα κάποια θέλει και αυτά. Πολύ, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη από όλη την εμπειρία, από το λούσιμο μέχρι και την ώρα που βγήκα από το κομμωτήριο και που είχα και τον μικρό μου μαζί με τη μαμά μου και ήταν πολύ, όλο ήταν πολύ ευχάριστο. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο και αν όντως μείνει έτσι ο καιρός μπορεί να έχουμε και βίντεο γενικού καθαρίσματος, παιδιά, γιατί βλέπω ότι κρυώνει ο καιρός και αρχίζει το πάτωμα και κρυώνει. Αυτά, σας φιλώ.